Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η ΕΙΑΘ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Στόχος της συνεργασίας των τριών φορέων είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης του γονιδιώματος του ιού στα λίμματα από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης σε όλη την Κεντρική Μακεδονία με τη λήψη δειγμάτων από βιολογικούς καθαρισμούς. Με αυτήν τη δράση που κάνουμε, έχουμε ένα ισχυρό όπλο πρόληψης. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο πρώτος στόχος της συνεργασίας αυτής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο και την ΕΙΑΘ. Να παρακολουθούμε δηλαδή την εξέλιξη της παρουσίας του ιού, να ενημερώνουμε έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, ώστε με κατάλληλους χειρισμούς και αποφάσεις να προλαβαίνουμε πιθανές εξάρσεις στη διασπορά και στην νοσηλεία. Ο δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος της συνεργασίας μας είναι η επέκταση του προγράμματος αυτού παρακολούθησης του κορονοϊού στα λίμματα από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης που γίνεται σήμερα σε ολόκληρη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για παγκόσμια πρωτοτυπία στην επιστημονική μέθοδο της ομάδας έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων. Μέθοδος έγκαιρη, έγκυρη και γρήγορη σε 24 ώρες. Γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη το όραμα του Περιφερειάρχη, ότι να πάρει αυτήν τη μέθοδο και να την κάνει πράξη που είτε σε μικρότερες πόλεις, είτε σε λουτροπόλεις, είτε ακόμα και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν δικό τους βιολογικό καθαρισμό, που θα μπορούν να μετρήσουν πολύ άνετα 3 φορές την εβδομάδα, να βλέπουν το προφίλ της μονάδας έτσι ώστε να ξέρουν πού θα πάνε, τι περιμένουν, τι δεν περιμένουν. Τα λίμματα μιας πόλης μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ραντάρ. Σου επιτρέπουν να δεις τι έχει συμβεί και να κερδίσεις χρόνο για να αντιδράσεις γρήγορα. Και ως εταιρεία αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει από καιρό, ότι δηλαδή μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ανάλυση των λιμάτων για να ανοιχνεύουμε την υγειονομική κατάσταση του πληθυσμού. Δεν αφορά μόνο τον COVID, μπορεί να αφορά τη χρήση αντιβιωτικών, τη χρήση ναρκωτικών, ό,τι θέλετε. Φτιάξαμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό μοντέλο, γιατί εκτός από τον κορονοϊό μετράμε άλλες 24 περιβαλλοντικές παραμέτρους και βλέπουμε ότι η παρουσία πραγματικά κάποιων στοιχείων στα λίμματα, το οποίο μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα, για λόγους τυχιότητας, για λόγους καιρικών συνθήκων, επηρεάζει τη μέτρηση. Αν λοιπόν κάποιος ισχυριστεί, ακόμα και συνάδελφος, δικός μας συνάδελφος, ότι μετράει απλώς τον κορονοϊό χωρίς να πάρει υπόψη του τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, τότε πλανάται, κάνει λάθος. Δεν είναι τυχαίο που μας έχουν στείλει και αναλύουμε με το μοντέλο μας μετρήσεις από το Παρίσι, από το Άμστερνταμ και από τη Βοστόνη. Αυτό που κάναμε, αυτό που κάνουμε ακόμα και τώρα είναι μοναδικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε και όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία. Μακροπρόθεσμο στόχος είναι να εξελιχθεί το πρόγραμμα σε Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Επιδημιολογίας Λιμάτων, το οποίο δεν θα παρακολουθεί την εξέλιξη μόνο του κορονοϊού, αλλά και άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας.